Συλλαλητήριο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ ετοιμάζονται να κάνουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Όπως καταγγέλουν, οι ελλείψεις των κλάδων είναι τεράστιες σε όλες τις ειδικότητες, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται. Πάμε να δούμε την εικόνα που παρουσιάζουν τα μεγάλα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη. Ελλείψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης καταγγέλουν μία ανάσα από τη διεθνή έκθεση εργαζόμενοι του κλάδου. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν 43 χειρουργικές αίθουσες στις 70 που έχουμε ανεπτυγμένες. Το υπόλοιπο 40% που είναι κλειστό είναι λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων, αλλά κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού. Στο Παπαγεωργείο συγκεκριμένα έγιναν 500 απογευματινά χειρουργία στο εξάμηνο και η λίστα αναμονής από 9.000 που ήταν το Μάρτιο αυξήθηκε σε 10.000. Επίσης η αναμονή στα ΤΕΠ φτάνει στις 6 με 8 ώρες. Από τις 397 κενές οργανικές θέσεις καλύπτονται οι 212 με ελαστικές μορφές εργασίας και από τις 14 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν οι 10. Και στο ΑΧΕΠΑ από τις 10 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν μόνο οι 4, ενώ η αναμονή για ραντεβού φτάνει το 1 έτος. Το προσωπικό είναι 35% σε όλες τις ειδικότητες μείον. Είναι γερασμένο, δουλεύει κάτω από πάρα πολύ μεγάλη εντατικοποίηση και ο ασθενής είναι πελάτης. Ένα μεγάλο κομμάτι πια από το προσωπικό και από τις υπηρεσίες έχει παραδοθεί σε εργολάβους. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μία ΜΕΘ με 13 κλίνες και λειτουργούν όλες. Ενώ μείζον θέμα είναι οι ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού και όλων των ειδικοτήτων. Κάποιες βάρδιες ο υδραυλικός, κάποιες ο ηλεκτρολόγος και έτσι καλύπτεται. Όχι μόνο υπάρχει πρόβλημα με τους ακτινολόγους. Έχουν μείνει 2-3 μόνιμοι γιατροί και παιδιάτρους. Λειτουργούμε με κάποιους γιατρούς συμπληρωματικά με μπλοκάκι. Λόγω έλλειψης προσωπικού από τις 8 χειρουργικές αίθουσες, οι 2 είναι μονίμως εκτός λειτουργίας. Στο Ιπποκράτειο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της περιοχής, πάνω από 50% οι ελλείψεις σε τραυματιοφορείς. Η πληροφορική λειτουργεί με εξωτερικούς συνεργάτες. Από τις 14 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν οι 6, οι αναισθησιολόγοι. Είναι 8 από τις 28 θέσεις και οι υπόλοιποι έρχονται από άλλα νοσοκομεία. Στη ΜΕΘ ενηλίκων, από τα 38 κρεβάτια λειτουργούν τα 25. Από τα 8 κρεβάτια πήγε στα 38. Αυτό όμως αυτόματα πρέπει να στελεχωθεί. Έχουμε κλειστές τις 7 από τις 14 αίθουσες τις χειρουργικές, από την έλλειψη που υπάρχει το αιμοδυναμικό, δουλεύει πάντοτε εκ των έσω και ίσως με δανεικούς χειριστές. Έχουμε μεγάλη έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό. Πάνω από το 30% των θέσεων είναι κενές. Η πορεία των εργαζομένων στα νοσηλευτικά ιδρύματα εν ώψη εγγενείων της ΔΕΘ θα ξεκινήσει από το Ιπποκράτειο και θα περάσει από όλα τα νοσοκομεία από όπου θα προστίθενται εργαζόμενοι.